Ο Σκάι ξεκίνησε την Τουρκιάδα, αλλά Λαχιοπόλης με πώς στην Τουρκία. Δηλαδή είναι είδηση τώρα, προσέξτε, είναι είδηση πρωί-πρωί που θα σου πει ο Σκάι ότι ένας Λαχιοπόλης στην Τουρκία πουλάει με πώς. Δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ, ρε παιδί μου, για να δεις αν στην Τουρκία οι Λαχιοπόλητες έχουν πώς ή παίρνουν μετρητά. Από την άλλη, στην κρατική ΕΡΤ που θέλει να ανεβάσει και τα τέλη, από 3 να το πάει το τέλος, όχι τα τέλη, το τέλος, από το 3 να το πάει στο 3,5, δεν την κάνει την πρόταση το Μαξίμου, όχι, όχι. Την κάνει ο Ζούλας, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, καταλάβατε. Ναι, θα σας πω σε λίγο. Από εκεί έχουν τον Σκρέκα, υπουργός ανάπτυξης είναι αυτός, ο οποίος λέει θα κάνει έλεγχο στο βρεφικό γάλα. Και επίσης λέει, πρώτο μέλημα της κυβέρνησης και του ιδίου είναι να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Η δε δημοσιογράφος απέναντι την έχει ματιάσει, την έχει κοιμήσει τώρα, τον κοιτάει και αυτή έχει κάνει τώρα, ναι, την κοιτάει και την έχει κοιμήσει, δεν λέει και πολλά πράγματα, ακούει μόνο, καταλάβατε. Υπουργέ μου, την ακρίβεια την έχετε αντιμετωπίσει και στο πρωτάθλημα και στο μπαράζ, αλλά και στα play-off, και όλο κερδίζει η ακρίβεια, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Μια φορά να την κερδίζατε εσείς. Αλλάζει θέμα ο Sky, κυνήγι πρακτόρων της Mossad εντός της Τουρκίας. Η Τουρκιάδα ξεκίνησε. Αυτά. Να τους βλέπετε, παιδιά. Για να τους δίνετε και διαφημίσεις. Καλημέρα. Να έχετε μια τυχερή μέρα, να έχετε λιακάδα στην καρδιά. Χριστάρα, τρεις του μηνός. Φτάσαμε σίως τρεις, ρε φίλε. Πάει και ο Γενάρης του 24. Πάει ο πρώτος μήνας του 24. Το φάγαμε και το 24. Πω για να δούμε τι έμεινε στην τσέπη. Από το χθεσινό 2 ευρώ. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Καλά είσαι. 70 λεπτά. Καλά είμαι, έτσι. Κούκλος. Αυτό είναι. Ακούτε την εκπομπή Καγκάν. Ακούτε, τέλος πάντων. Ναι. Είναι πρώτος κύκλος, επεισόδιο 35. Σας εύχομαι καλές τιμές σαν αυτές που έχει φτιάξει ο Σκέρκας και η παρέα του στα σούπερ μάρκετ που δαγκώνουν. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Πρωθυπουργός. Και καλή επιλογή χρώματος, τιμολογίου του ρεύματος να έχετε. Ο Θεός να σας φωτίσει. Να πάρετε το σωστό χρώμα. Βάζεις φωτιά στο σπίτι. Και θα το κάνει στάχτη. Τώρα έβαλε και το γυαλί της να τον θολώσει. Σε λένε και κούκλος αυτός. Αλλά έχει και κούκλα γυναίκα, κοπελιά. Έχει πολύ ωραία γυναίκα ο Σκρέκας, οπότε άστο. Έβαλε και τα γυαλιά της τώρα, κατάλαβες τι είναι. Ναι, άστο. Λείπει και ο άλλος. Στην ΕΡΤ παίρνουν μια άδεια, άλλη τα Χριστούγεννα, άλλη την Πρωτοχρονιά κλπ. Τώρα είναι μοναχούλα της και βγάζει. Ναι. Τον έχει κολλήσει στον τοίχο, φαντάζομαι τώρα. Έλα, θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Εγώ τι έχω να σας πω, να μπείτε στο mat90.com και μάθετε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σας με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Άκου να δεις. mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σου με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Δεν νομίζεις πως είναι καιρός. Πω, η φωνάρα, δώσε. Και μόνοι μας, άμα δεν πει αγάπη στην καρδιά, δεν φουλάρετε με αγάπη, φοράτε με αγάπη την καρδιά σας για να βρούμε μια άκρη. Αλλιώς δεν πάει πουθενά το θέμα. Άστο, μην. Άλλωστε, διαβάζω για να ακούσουμε το ρεφρέν. Πάει για χορό τώρα, ναι. Και φύγαμε να πάμε όπου θες. Εσύ τι λες. Θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Διαβάζω να αλλάξει ο κόσμος μας και τέτοια στο φουβού. Αυτά τα όμορφα που, και πικάντικα που γράφετε, που σας έρχεται το φιλοσοφικό την ώρα, κυρίως γυναίκες που πίνουν τον καφέ τους εκεί το πρωί με τις άλλες. Ναι, τους έρχεται και γράφουν να αλλάξουν τον κόσμο. Αν δεν αλλάξεις τον κόσμο τον δικό σου, δεν πρόκειται να αλλάξεις τον κόσμο που θέλεις. Εντάξει, πρώτα αλλάζεις τον δικό σου κόσμο και μετά θα μπορέσεις να αλλάξεις τον κόσμο. Εντάξει. Αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, είμαστε όλοι νεκροί. Να κρυβόμαστε, δεν νομίζω πως. Χρόνια πολλά και στη Γενοβέφα μας. Και
Έχεις καμιά γενοβέφα? Μα όχι. Πώς έτσι? Ελάτε. Ολόκληρο κατάλογο εκεί πέρα. Δώσε! Θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Πες μου το ναι. Έχουνε σκάσει οι Τούρκοι, έχουνε σκάσει που πήγε στη Λίμνο ο Δένδια. Σκάσανε. 48 ώρες παίζουνε τα δελτία τους γιατί πήγε στη Λίμνο. Δικιά μας είναι, πήγαμε όλοι, δεν δικιά σας. Τέτοια τους λέμε. Θα σας πω τι είπε ο Συρίγος εχθές που τον έβλεπα εδώ. Να το ξέρω, το βάζα απευθείας. Έλα πάμε. 1887, προσέξτε, 1887 τότε έγινε η μεγάλη πρώτη συγκέντρωση προεκλογική στο Σύνταγμα, ναι, υπέρ του Χαρίλα ο Τρικούπη. 1887, από τότε κρατάνε οι συγκεντρώσεις μας, καταλάβατε. Τον επόμενο χρόνο, το 88 δηλαδή, ο Μάρβιν Στόουν, ναι, πατεντάρει το καλαμάκι. Όχι αυτό που λένε οι Αθηναίοι κάτω, το δικό μας το καλαμάκι αυτό. Ο Ρουφάν, εντάξει αυτό. Εραστές, 1905, πρώτη κλήρωση λέει του Λαχείου Στόλου στο Ζάπιο. Το Λαχείο Στόλου, αυτό πρώτη φορά το ακούω ειλικρινά, δεν το ξέρω καν. Εντάξει. Χάσαμε τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, δημοσιογράφο ποιητή, και το 1951 τον Γεώργιο Δροσίνη, ποιητής, πεζογράφος. Καλημέρα στα τηλέφωνα, βρε, για να μην περιμένεις, για να δω ποιος, σε χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλώς το να και Παναθηναϊκό Πας Γιάννενα. Καλή χρονιά σε όλο καλή χρονιά, καλές δουλειές, ό,τι επιθυμείς, υγεία, ευτυχία. Εύχομαι την καλύτερη εκπομπή να έχεις όλο τον χρόνο. Να είσαι καλά, και εγώ εύχομαι το στάχι σου, τα μαγαζιά. Πριν παίζεις ή μετά? Μετά από μένα πες. Μετά πες, να κάτσουμε να το δούμε. Θα απολαύσεις Φατίχ μετά. Ναι, βέβαια. Τι, τρελαίνομαι. Εγώ για Φατίχ. Καλά. Να χαίρεστε και το Λιμνιό. Μπακάρα πήρατε. Ναι. Θα με δεις το βράδυ. Έγινε την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μαρκόπουλος από το Στάχι εδώ στην Φράγκον, στους Αμπελοκήπους κλπ. Ξέχασα τον. Εσύ, γιατί δεν μας είπες εχθές ότι είσαι κλειστά και στείλαμε την κοπέλα και περίμενε εκεί πέρα να πάρουμε τις όμορφες τυρόπιτες σου? Μαγκεύσαμε με την αγορά, ανοίγουμε. Οι άλλοι τι είμαστε εδώ, τράπεζες και ραδιόφωνα και τέτοια. Πώς το ξέχασα το ταπώ στον αέρα. Τη σιωπή μου σου μιλώ και σε φιλώ. Κύμα τρελό. Να το ψήσαν οι κοπελίτσες. Κύριε Γιώργο, ξέρεις, 3 του μηνό, 2 του μηνό, τι να κατεβαίνουμε τώρα. Κλειστή αγορά, τη έψε. Φίλε μου άντρα και αγέρα μου. Επειδή έχω πολλά παραπονάκια, την επόμενη αργή το κινητό μου να πάρει τα μηνύματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τέλος πάντων. Έχω παραπονάκια. Εγώ τα ακούω όλα τα παραπονάκια, αλλά κάνω και όλα τα χατηράκια. Να δώσω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλή χρονιά να τους ευχηθώ, κουράγιο. Τα απορριμματοφόρα Νεάπολης Σικιών. Και ιδιαίτερα το φίλο μου τον Λάζαρο το πάω εκεί που σήμερα περιμένει να κερδίσει η Παοκάρα του. Εγώ σε κάθε προσευχή κάνω ευχή. Το θέμα είναι ότι βγαίνουν στα κανάλια και λένε αλήθειες. Τώρα λέει, τα επιδόματα είναι χρήσιμα αλλά όχι μόνιμες λύσεις. Χαρήκαμε. Αυτό το λέει όλος ο κόσμος. Βγαίνουν, τα λένε, ξέρουν. Αλλά δεν είστε ρεπόρτερ, είστε κυβέρνηση. Όταν θα βγαίνετε να τα λέτε αυτά, θα λέτε και τη λύση. Ότι εμείς θα κάνουμε αυτό. Ότι τα επιδόματα ναι, δεν είναι μόνιμες λύσεις. Χαρίσαμε ότι δεν είναι χρήσιμα μένα, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις. Δεν είστε ρεπόρτερ. Τα σούπερ μάρκετ δαγκώνουν. Ωραία. Το ανακάλυψες. Δώσε λύση. Πιάσουσε από το αυτή, φέρνε στο Μαξίμου και πες, κύριε, έτσι, έτσι και έτσι. Πρέπει να γίνει αυτό. Είσαι κυβέρνηση. Δεν είσαι ρεπόρτερ. Πάρ το χαμπάρι. Ας ξεκινήσω από τον Συρίγο, ο οποίος με σήγησε. Ο Συρίγος, που εκτός από βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, είναι νομικός αναπληρωτής, καθηγητής διεθνούς δικαίου, εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο. Εντάξει, λοιπόν, στην Πάντιο. Λοιπόν, και βουλευτής.
χαρακτήρισε τη συνθήκη της Λοζάνης παροχημένη, ειδικά για το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών μας, ανοίγοντας έτσι και την πόρτα να ζητάνε ό,τι θέλουν, ό,τι τους κατέβει στην κλάβα των Τούρκων, να τα ζητάνε με 18-19 νησιά, ανάλογα τι έχουν στο μυαλό τους. Μάλιστα. Αυτά από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Συρίγος, αν θυμόσαστε, πριν μερικά χρόνια έφαγε κάτι ψηλές έξω από το Μπάντιο. Απλά σας θυμίζω από φοιτητές. Λοιπόν, να σας πω και το άλλο. Παροχημένη συνθήκη της Λοζάνης. Τους έδωσε, τους πέταξε το γάντι τους Τούρκους. Εδώ, κύριε Πλεύρη, δεν σε πείραξαν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας χθες στο Skype, που αλλού εκεί πηγαίνουν να τα κάνουν όταν πρόκειται για Τουρκία να κάνουν τις δηλώσεις. Λοιπόν, δεν σε ενόχλησε, κύριε Πλεύρη, για ρωτάω εγώ, επειδή είμαι και λίγο πούφος. Σε ενόχλησε η σημαία που κουνιόταν στο Σύνταγμα, λες και η μοναδική σημαία ήταν του Πακιστανού, της Παλαιστίνης, τι ήταν, ούτε και ξέρω. Και έβγαλες ολόκληρο, έγραψες στο tweet, λοιπόν, εναντίον του Δούκα, γιατί σε ενοχλεί ότι είναι ο Δούκας εκεί πέρα πάνω και δεν είναι ο δικός σου. Περιπτώσει αυτό ήταν ο Ταρκάσο, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια στο Σύνταγμα κοιμάτιζαν διάφορες σημαίες όταν γινόταν με τον δικό σου τον δήμαρχο εκδηλώσεις. Μάλιστα και πορείες γίνανε και όλα αυτά. Αλλά δεν σε ενόχλησε η δήλωση του Συρίγου ότι είναι παροχημένη η συνθήκη της Λοζάνης. Προφανώς και εσύ πηγαίνεις με τα βήματα του Συρίγου, του Μητσοτάκη, και είναι αυτές οι μυστικές συμφωνίες που γίνανε όταν ήρθε ο Ερντογάν εδώ. Γιατί από την ημέρα που ήρθε ο Ερντογάν εδώ, τέτοια φιλία άμα έχουμε, τι να σου πω δηλαδή, τι να σου πω, και τι δεν έχει ζητήσει από την ημέρα που έφυγε, και τι δεν έχει ζητήσει και τι δεν έχει κάνει. Μέχρι προπονητής του Παναθηναϊκού μας έρχεται. Αυτό είναι το σύμφωνο, πώς το λέτε, φιλίας αυτό. Μάλιστα. Ότι ο Τουρκαλάς κάνει ένα σωρό έργα. Ότι ο Τουρκαλάς έκανε ένα παλάτι εκεί να διοικεί την ολόκληρη την Τουρκία, που είναι σε πληθυσμό, ξέρετε, και δεν είναι και λαός. Αυτοί είναι όλοι μισθοφόροι εκεί πέρα. Ένα αυτό. Ότι ο Τούρκος κάνει υποβρύχια. Ότι ο Τούρκος κάνει φρεγάτες. Ότι ο Τούρκος κάνει αεροπλάνα. Δεν σε ενοχλεί αυτό? Έτσι, κύριε Πλεύρη? Σε ενόχλησε σημαία και το έκανε ολόκληρο θέμα. Αλλά ξέρουν, ξέρετε τι κάνουν, να σας πω εγώ. Βγάζουν αυτό το θεματάκι της σημαίας η ακροδεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για να αρχίσουν να τραβάνε ψήφους από εκεί, γιατί βλέπουν ότι το χάνουν το παιχνίδι από εκεί λόγω των γάμων και της τεκνοθεσίας. Λοιπόν, και αρχίζουν με τέτοια αυτά. Παράλληλα, αλλάζουν και την ατζέντα. Δηλαδή, δεν σου φαίνεται η ακρίβεια η οποία ξεκίνησε πάλι από πρώτη του μηνός? Στα διόδια, ναι, όλα αυτά. Τι σου έρχεται, έφυγα με έφυγα κλπ. Και δεν ασχολείσαι και με τι κάνει ο Τουρκαλάς. Ασχολείται βέβαια ο Σκάι. Ναι, δεν το πιάνει καλά τι κάνει ο Τουρκαλάς από εκεί πέρα. Ό,τι θέλει, τη Θράκη, ό,τι. Δώσε. Δώσε ρε Χριστάρα, γιατί με αυτούς έχουμε σκάσει. Έχουμε σκάσει, δώσε. Δώσε λάδι σου, στα πόδια εδώ μπροστά σου, μα δες απ' την καρδιά σου, δεν δίνεις τίποτα. Δώσε λάδι σου, μα θα έρθει η σειρά σου, τη συμπεριφορά σου, να αλλάξεις γρήγορα. Πού είναι το φιλαράκι μου ο Γιώργος από τη Χανιώτη που εύχεται να κερδίσουμε σήμερα τον Όφι? Μακάρι. Δώσε. Θέλεις να παίρνεις δηλαδή. Την καλημέρα μου στην Εύα την Τοπαλίδου, στο Φίλιππα την Τοπαλίδη. Δώσε το ρεφρέν να ακούσω. Στα δες όλα δικά σου, στα πόδια εδώ μπροστά σου, μα μέσα απ' την καρδιά σου δεν δίνεις τίποτα. Τα δες όλα δικά σου, μα θα σειρά σου, τη συμπεριφορά σου, να αλλάξεις γρήγορα.
Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Θέμη το Καπουσούζη τη Σέντερ Μπακάρα. Πήραμε και πρωτάθλημα, κύπελο με πήραμε αυτόν. Πήρε και κύπελο με την Καστοριά. Τότε που κερδίσαν τον Ηρακλή. Την Ελένη, την Μαυροπούλου, τον Οπούλα μου στο Ασπρόμαυρο Ρετζίκι. Τη Μαρία την παίζω στο Ασπρόμαυρο Ρετζίκι. Έτσι, ανά ο Χανιάτης ο φίλος μου. Ναι, να το κερδίσουμε. Την Ευρυδίκη, την Τρίγκα, την ευχαριστώ πολύ. Την Λένα, την Χατζή, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Δώσε. Τα θεσολά δικά σου. Τη Στάιση, την Κατσάνη από την Ασπρόμαυρη Κυψέλη στην Αθήνα. Την Κατερίνα τη Θεοδωράκη, καλημέρα από την Ασπρόμαυρη Χαλκιδική. Την Ειρήνη, καλημέρα. Το Γιώργο το Γίδαρη από το Ασπρόμαυρο Καρτερέτο Θρηλυκών Καρατζάκιων. Ναι, και επίσης να σου πω, έχω χάσει εκεί στη Δορκάδα την Κατερίνα μου, παιδί μου, την Κατερίνα. Σιγά ρε, πέντε μέρες και σου λείπει. Σκοπός ήταν το επόμενο λεπτό να σε λείπει. Πέντε μέρες και σου λείπει, το κάνεις και τραγούδι. Πέντε μέρες και μου λείπει, το κάνεις και τραγούδι. Άσε μας ρε, πέντε μέρες. Σιγά την κάψα πόγης. Καλημέρα στα Ταλάφανο βρε. Χαίρετε! Οπα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ό,τι επιθυμείς. Ευτυχία, χαρά, υγεία, έτσι, υγεία. Έτσι, ναι. Τέλος η πόλεμη στη Γάζα. Α, κάτι τέτοιο πήρε. Τέλος η πόλεμη στην Ουκρανία. Τέλος τα εγκλήματα. Μόνο αγάπη. Τι ναι. Κάνετε, πώς είστε κύριε, πώς θα περάσατε. Οικογενειακά με τους φίλους μου φάγαμε, ήπιαμε και την επομένη πρώτη του μήνα με την σύζυγο καναπέ, πιτζαμούλα, κουβερτούλα, ταινία. Και παντόφλα. Μπαπ! Ναι. Α, ο Συρίγος, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ωραία, δίσκο οικογενειακά, ωραία περάσαμε. Ναι, ο Συρίγος χθες ήταν στο Sky, σήμερα είναι στην ΕΡΤ. Προφανώς για να δικαιολογήσει αυτό που είπε χθες τώρα. Είμαι σίγουρος, θα δούμε αύριο τώρα. Να μην βάζουμε και το... Και ο Γεραπετρίτης κόβουν εισιτήρια μου φαίνεται. Ναι, έτσι το βλέπω εγώ, ναι, ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Πώς θα δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Τι να πω. Εδώ μας είπε είναι παροχημένη η συνθήκη της Λοζάνης. Αν το λέει τον Τούρκο, καλά λες ρε, να την ξαναστήσουμε από την αρχή. Έλα μωρέ, από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε, ό,τι του ζητήσει. Ναι, αυτό όμως. Και καλά μετά θα πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Ναι, ναι, εκεί θέλει να τους πάει ο Τούρκος και λοιπά, για να μην φανεί ότι δίνουν αυτοί. Τι δίνουν αυτοί. Δεν φαίνεται που πάει το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό το έλα μωρέ, όχι ότι το λες εσύ και εμένα, αυτό το έλα μωρέ το δεν βαριέσαι και αυτά που λένε για αυτά τα θέματα πολλοί πατριώτες μου. Το έχει πάρει ο κόσμος δυστυχώς. Ναι, αυτό είναι που με στεναχωρεί. Εγώ βγάζω δυστυχώς ναι. Αυτό που υπάρχει στον κόσμο και ναι, 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 καταλαβαίνω κατά. Ναι, αυτό το δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα, ναι, δεν έχουμε να αγοράσουμε τα τρόφιμα τώρα με τους Τούρκους στα σχολείο μας. Αυτό δεν μ' αρέσει. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, ο άλλος τώρα σου λέει, εγώ πού θα βγω, σου λέει, μόλις σου λέω, γιατί δεν διαμαρτύρεσαι, ρε. Ναι. Εγώ δεν έχω να πάρω, μου λέει, εγώ έλεγα το παιδί μου, λέει, θα ασχοληθούν τώρα, λέμε, τους Τούρκους. Άκου να δεις απάντηση. Που εγώ δεν λέω, εννοείται και ακρίβεια είναι. Ναι, ναι. Με το ρεύμα αυτά τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια του Αιγαίου. Τον κούλι δεν τον παίρνετε καλέ, να δεις και τι έχει να γίνει τώρα. Έτσι. Όλα είναι και ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι. Μας πρόχνουν πάλι για κάνα lockdown, για κάνα εμβόλια, έτσι. Θα δούμε τώρα. Θα φανεί. Βλέπω να σου λατσάρει το Βασιλακό Πουλέικο. Θα φανεί όλο. Κάπου εκεί πάει το πράγμα. Θα δούμε. Αν δεν... τι να δούμε. Το θέμα είναι να μην το δούμε. Εύχομαι να μην το δούμε. Αλλά προς τα εκεί φλερτάρει το πράγμα. Για αρχή να μας πούνε ότι κάνετε τα εμβόλια και βάλετε τις μάσκες. Το είπε προχθές στο Sky εκεί η ατέρια στο ένας ο Χοντρούλης ο ψηλός. Λέει το θέμα λέει ξαναβγήκε γιατί λέει από τη μια οι ανεμβολιαστοί, αυτοί τον ενόχλησαν, όχι εμβολιασμένοι, οι ανεμβολιαστοί. Αρχίσαμε. Sky είναι αυτός, τι να κάνουμε, παιχνίδια, αλαφούζος, παίζει. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, αφού ο Μαγιορκίνης τώρα.
τα οικονόμησε εδώ ο αγόραρος. Σου λέει, δεν ξέρω. Μισό λεπτό που σε διακόπτω. Δεν σου είπα εγώ, το κατάλαβα. Ο Συρίγος πάει να το γυρίσει. Δεν μίλησα ποτέ για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Μα δεν μίλησες για αναθεώρηση. Μίλησες ότι είναι παροχημένη. Τώρα μην πας να μας τρελάνεις. Δεν σου είπα εγώ, πήγε να συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Απ' την άλλη πλευρά. Την είπε χθες, αλλά τώρα λέει, δεν είπα για αναθεώρηση της συνθήκης. Εγώ δεν είπα. Γιατί αυτά που έχει ακούσει από την ώρα που το είπε και αυτά που έχω διαβάσει, ναι, τρελάραν και εμένα και πολύ κόσμο. Είναι εγώ δεν είπα ότι αποστόλης είναι κουτσομπόλης, αλλά κατίνα είναι λίγο. Ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Την είπε παροχημένη. Τέλος πάντων, τι ήθελα να σου πω τώρα. Μας βάλανε την ψυχή χτες. Ποιοι? Κέρδισε η ομαδάρα μας τον μπάσκετ. Εσύ, αφού ήταν ο γιος του πρωθυπουργού εκεί, ήταν δυνατόν να χάσεις. Τι λες τώρα? Έλα, βέβαια. Και δεν τον πήρε το μάτι μου. Με το σκουφάκι, όχι μόνος του. Α, με το σκουφάκι, ναι, πανηγύριζε έξαλα τα καλάδια. Ήταν δυνατόν να μην χάνεις τώρα από την κολόνια. Ήρθε στον Ολυμπιακό, ήρθε αυτός να δει τον Ολυμπιακό. Ναι. Από το Σόι. Έτσι μάθαμε και τι ομάδα είναι το Μητσοτακέικο, ρε παιδί μου. Ότι δεν το ξέραμε. Μήπως σου το λένε κάτι να μην έρχονται κάτι στο γήπεδο. Ξέφυγα εξαιτία σου και 4 λεπτά διαλυματάκι, άντε γεια. Φύγε. Τι να πει, 4,5 λεπτά σ' άφησα. Γεια. Εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4. Την αγάπη μου, τις ευχές μου για τη νέα χρονιά και στους οδηγούς του ΑΣ. Διάσωρε Σάββα Πατμανίδη στο 57. Τους μάγκες με τα μπλε τους ταξιτζίδες, την αδυναμία μου. Λοιπόν, είστε μπούφοι όλοι εσείς. Είστε, ενώ ο καθηγητής, ο νομικός αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου εξωτερικής πολιτικής στην Πάντιο, ο κύριος Συρίγος, έχει περισσότερο μυαλό από εμάς. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι να ξαναδούμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Είπε ότι είναι παροχημένη. Δεν εννοούσε όμως ότι πρέπει να την ξαναδούμε. Είπε ότι είναι παροχημένη. Όλο λάθος τα καταλαβαίνετε. Μην μπουν μια κουβέντα, να πάρετε το στραβό, πάρετε το ίσιο. Τώρα το παροχημένο ίσιο, εγώ δεν ξέρω να πάρω. Τώρα τι να σου πω. Καλημέρα στα τηλέφωνα, βρε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Επίσης χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές. Καλώς το Βασίλη. Για όλους τους σημερινούς, διότι χθες πολύ αργούσαν. Οπότε με δέω σε τέτοια ώρα εγκυμόντουσαν. Με γράψανε τώρα, μην πάνε να το γλυκάνεις. Με γράψαν όλοι. Το Σεπτέμβριο θα αρχίσω να κλαίω. Ναι. Απόστολοι, είναι εντελώς φυσιολογικό. Ναι. Να χρησιμοποιούν αυτές τις εκφράσεις. Για λέτε και το παροχημένοι. Για τον λόγο. Ακριβώς, για τον απλούστατο λόγο, ότι αναφέρονται σε παροχημένους Έλληνες. Πολύ καλό. Παραλαμβάνω ότι είναι η δική μας ευθύνη. Πώς καταδεικνύεται τούτο? Από το άσμα που μόλις έπαιξε ότι εδώ είναι η Νικόλας και ο Παράδεισος. Ένα πολύ ωραίο παραμυθάκι των Παλαιστατών και των Εβραίων εδώ και 100 χρόνια. Οπότε κάνει ό,τι θέλεις εδώ. Σιγά σιγά το συνηθίσαμε όπως παίρνεις το όπιο. Όταν διάβασες την ημέρα, μας έδωσαν, λέει, το 1914. Ναι, τα νησιά. Όλα τα νησιά, Ήβρο και Τένιδο. Τι συμπέρασμα βγάζει κάποιος από μακριά που το διαβάζει, όπως το τοποθετούν? Αυτές οι παραποιημένες ειδήσεις είναι σε όλη την καθημερινή μας έκφραση παντού. Είναι ψεύτες. Το 1912 έγινε ένα μαχαίρι της Αλής. Σωστά. Μύρινα κατέβασε ο Αβέροφ Άκατο και παραδόθηκε το τουρκικό ναυτικό. Η χάραξη, το ότι από εδώ και πέρα τα νησιά είναι ελληνικά, προήρθε από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1914. Ξεχνάει αυτός που έγραψε το σας σήμερα ότι η Ήμβρος και η Τένεβος είναι υποκαθεστώς αυτοδίκητων. Σωστά. Παρανόμως από το 1914. Γι' αυτό και σήμερα, συγγνώμη που σας διακόπτω, γι' αυτό και λέω να τη ζητήσουμε. Ναι. Γι' αυτό. Αλλά το ξέρω Μητσοτάκης ή ο Συρίγος. Ναι. Την έχουν προσαρτήσει στο Δήμο Κωνσταντινοπόλεως. Οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μείναν από τις διώξεις, οτιδήποτε θέλουν πρέπει να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη. Το δυστύχημα για αυτό που παρουσιάζεται και η καθηγητής Πανεπιστημίου είναι ότι η παροχημένη συνθήκη του 1923 αυτή της Λοζάνης δεν καθορίζει τις διαφορές μόνο
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπου παραμένει το καθεστώς των ίσων του Αιγαίου, προσέξτε, παραμένει το αυτοδιοίκητο στην Ήβρο και Τένιδο. Απλά έγινε μία αναπροσαρμογή, θα μπορείτε να τη βρείτε, και επισυνάφθηκε σε αυτήν του 1923, το 1926, επειδή το μέσο της ξηράς ήταν ο ποταμός Εύρος, και επειδή ο ποταμός δεν έχει ποτέ σταθερή κήτη, τότε τους δώσαμε το προγεφύρωμα του Κάραγα της Βόρεια, ούτως ώστε εμείς να μην μπορούμε με ένα απλό τυφέκιο να χτυπάμε την Αδριανούπολη, και μας δώσαν κάτω το δέλτα του Εύρου. Του Εύρου. Έτσι προκαθορίστησαν τα σύνορα. Άλλη μία μετροέπεια τεραστία. Δημοσιογράφος λέει και ποιητής. Ποιος? Ναι. Ο μεγαλύτερος των Ελλήνων λογοτεχνών, με το παρατσούκλι εντός αγωγικών κοσμοκαλόγερος, και από όλους τους ακαδημαϊκούς απουγείς, ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων. Αναφέρεις τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Έγραψε τα πάντα. Ναι. Ξέρετε, σε ένα βιλιαράκι μικρό μπορεί ως δημοσιογράφος να το αναζητήσεις, είναι τα ανέκδοτα του Παπαδιαμάντη. Αυτά που δεν είχαν εκδοθεί. Εκεί περιγράφει και αναλύει ένα ρητό αρχαίο. Το Αργία Μήτρη Πάσης Κακίας. Γράφει λοιπόν ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων. Η αργία οδηγεί στην πείνα. Η πείνα ανοίγει την όρεξη. Η όρεξη σε οδηγεί στη βουλημία. Η βουλημία στο κλέψιμο και το κλέψιμο στον πολιτικό. Αυτά δεν θέλουν να ακούγονται. Ακριβώς. Και γι' αυτό σου προσδίδουν μία κατηγορία, σαν κι αυτή που έγινε παγκοσμίως γνωστή, το «Μαζί τα φάγαμε», σε βάζουν σε προβληματισμό και ξαφνικά γυρνάς πίσω και εσύ βλέπεις την τέντα σου ή την τρόγλη σου και βλέπεις τους πύργους που έχουν χτίσει αυτοί. Για σιγά βρε παιδί, έπρεπε να πει ο καθένας εξ ημών. Πώς είναι δυνατόν να θνήσει ο ελληνικός λαός, να έχουμε χάσει τη μισή Ελλάδα με τη μικρασιατική καταστροφή, να μην μπορεί να διεκδικήσουμε τίποτε? Μέχρι και εχθές ο Τούρκος επέρετο σε όλη την Ευρώπη ότι ελάτε στη Μεσσίνα κάτω, εμείς έχουμε καλό καιρό, την Αλεξανδρέτα. Ποια? Την Αντιόχεια και τη Σελεύκεια? Μέρη ελληνικά, επειδή έφερε κατσίδηλος από την Ανατολία και κάνα δημοψήφισμα και πήρανε το μέρος. Δεν φαντάζονται ότι αυτό θα γίνει και με την Κύπρο? Ότι αυτό θα γίνει και με τα Σνήσους τώρα, με αυτές τις ανοιχτές, κλειστές βίζες δήθεν? Ότι αυτό θα γίνει στη Θράκη μας? Ακριβώς. Τώρα το είπατε. Εκεί πάει το θέμα. Να γίνει στη Θράκη. Η περιγραφή της Ανατολικής Θράκης περιγράφονται. Έλληνες, προσέξτε, Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι το θρήσκευμα. Και τολμούν εδώ κάτι άτομα περίεργα όπως ο Κερίδης, που σου είπε ότι είσαι απόγονος των Οθωμανών, αυτός μπορεί να είναι. Και καλά θα κάνει να υποστηρίζει, αλλά να πει είμαι τουρκοπροσκυνημένος, ούτως ώστε να γνωρίζει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει. Αλλά αυτοί δυστυχώς στολίζονται και εμφανίζονται εκεί που τους αναφέρεις κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Έτσι. Περιδιαβάνοντας, όταν τους έχει εγκαλέσει από το ημί βασιλεί, γραμματείς και φαρισαίοι, και αποδράμει από τη συνάντηση αυτή, βλέποντας τους μαδίες τους που τους στολίζουν κάθε λίγο για να δείχνουν τα αξιώματά τους, τους είπε είστε σαν περικαλή στάθη που μαγνητίζουν το βλέμμα του ανθρώπου, αλλά μέσα να γνωρίζετε ότι σε όποιον τάφο και να δείτε υπάρχει σάπιο κρέας, αίμα και σκουλίκια. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Αυτοί που σας εμφανίζονται ότι είναι περικαλείς είναι νεκροί χωρίς να το ξέρουν. Πέθαναν και δεν το ξέρουν. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Να είστε καλά. Ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Ψηλά, ψηλά, ψηλά. Ο κύριος Βασίλης εχθές με προβλημάτισε.
Πράγματι το 2004 λέγαμε ο Έλληνας θέλει το Γερμανό, θέλει το Γερμανό, θέλει το Γερμανό. Τσου πλακώσαν οι Γερμανοί εδώ και θέλουν να πάρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως να κάνουν την Ελλάδα υπηρέτες τους, κανονικά, σερβιτόρους. Λοιπόν, τώρα τα τελευταία χρόνια παίζεται το Οθωμανός. Τα καλά παιδιά η Τουρκία, φιλία με την Τουρκία, έτσι Τουρκία, αλλιώς Τουρκία, υποφέρει Τουρκία, η καημένη Τουρκία, εντωμεταξύ Τουρκία. Ναι, μεν ο λαός μπορεί να υπομένει, άμα βάλεις τους μισθούς σύμφωνα με τη λίρα τους και με τι έχουν εκεί, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Απλά το συγκρίνουμε με το ευρώ εμείς. Επίσης, ο Τούρκος κάνει τεράστια έργα εκεί. Τεράστια έργα. Κάνει ιδιωτική διόρυγα τώρα. Το φαντάζεστε αυτό? Θα κάνει το Ρωσία, το Ευρώπη, συγγνώμη, το Ευρώπη Ασία. Το είπα χθες τώρα, να μην πω καμιά χαζομάρα. Σε πολύ χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά τα πληρώνουνε. Το εκμεταλλεύεται. Αεροδρόμιο έκανε, το τεράστιο. Δεύτερο στον κόσμο, πρώτο στον κόσμο, δεν θυμάμαι κιόλα. Κάνει και άλλες γέφυρες. Αλλά εντάξει, τώρα εμείς λέμε κάνει υποβρύχια, υποφέρουν, η λίρα του έτσι, ο λαός του έτσι. Εδώ τους πετούσε ματσάκια τσάι στο σεισμό και αυτοί του φιλούσαν το χέρι. Τώρα τι περιμένεις από αυτούς? Οι οποίοι έσκασαν, σας το είπα, έσκασαν που πήγε ο Δένδιας εκεί. Έσκασαν. Δεν ξέρω το Μαξίμου πώς το είδε αυτό, αλλά τα τουρκικά κανάλια παίζουν 48 ώρες την επίσκεψη του Δένδια. Δεν έπρεπε να πάει στη Λίμνο. Δεν έπρεπε να πάει στη Λίμνο. Ναι. Και τι έχει η Λίμνος, και πήγε σε εκείνη την μεραρχία, πήγε σε, είδε την αεροπορική βάση, είδε εκείνο να που λέτε ότι δεν έχουν και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Όλη την ημέρα. Βάλτε ένα τουρκικό κανάλι να δείτε. Όλη την ημέρα παίζουν τον Δένδια. Γιατί πήγε στη Λίμνο? Τι λέτε ρε. Και έχει το Sky που μας έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για το 1821 και είπα μπράβο τον Αλαφούζο και τώρα και τώρα. Το δημόσιστε. Με συγγραφείς, με ποιητές, δεμένο από παντού και λέμε μπράβο. Μπράβο. Αλλά εδώ μας έχει τρελάνει για την Τουρκία τώρα. Είπα και όταν πήρε ο Άντωνη, αυτή η παθητικότητα και η σιωπή, γιατί το τι συμβαίνει με τους Τούρκους και να τρώμε τον παπά, ότι και καλά ήρθε εδώ σύμφωνο φιλίας και φύγανε χαμογελαστοί και την άλλη μέρα μας ζητάνε καμιά 18-19 νησιά. Τι σύμφωνο φιλίας είναι αυτή? Βγαίνει ο Συρίγος, εγώ σας το είπα μόνο που τον είδα στην τηλεόραση, γιατί τα έχω ζήσει αυτά. Μόνο που τον είδα, λέω, τον έστειλε τώρα το Μαξίμου να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Γιατί όταν λες ότι είναι παροχημένη η συνθήκη της Λοζάνης, βάζεις τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει η Τουρκία. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Το είπε, το τσιμπήσανε τώρα οι Τούρκοι, θα το έχουν να στο δείχνουν, αλλά σήμερα αυτό που θα πει, που σίγουρα λέει, ότι εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα, λέει, δεν είπα να το ξανασυζητήσουμε, δεν θα το πάρουν οι Τούρκοι, το άλλο θα πάρουν οι Τούρκοι. Έτσι είναι η διπλωματία. Ως άνθος πάρτος, μα κάπου στην πορεία φιλοσοφείς κι όλα τα βλέπεις. Την καλημέρα μου στον καπετάνιο στην Μηχανιώνα, τον πώς να πει ο καπετάνιος στην Μηχανιώνα, Καρελάκα, κύριος με κάπα κεφαλαίο. Την καλημέρα μου στο κτίριο εκεί, το Μέγαρο στην Γιαννιτσών, τα φιλιά μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλές δουλειές στο Γιάννη τον Τζιμενάκη, τα ψάρια εκεί στο Χορτιάτι. Μιλάμε για μπουτίκ. Γεια σας κυρία Σιμίνα στον Ασπρόμαυρο Χορτιάτι. Τον Γιάννη τον Κακαβούρη στο Ασπρόμαυρο Νιούκαστ. Καλημέρα στον Ανδριανόπουλο. Μα το δώσει κανένα καλό νούμερο να πάρουμε κανένα φράγκο πρακτορείο προπό εκεί στην πρατήρια Άχρου Γρηγορίου 54 στη Σαμπελοκύπου. Δώσε ένα καλό, Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά στον Γιώργο τον Πατρώνη, στη Φωτεινή, στην Ολίνα από εδώ, στον Ασπρόμαυρο Οροπό, στον Πικαντήλη, στον Χρήστο τον Κιάτα με τα στρώματα τώρα, πώς θα λένε αυτά, τα ορθοπαιδικά που έφερε και στους Μπελοκύπους.
εμποδίων. Και το κουνιαδάκι μου, το Σταύρο τον Τερζανίδη, ο οποίος έχει κάνει ένα σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο στην Παπάφη απέναντι από τον ΟΤΕ. Μπαίνεις έτσι κούτσαυλος και τέτοια, βγαίνεις πω, για να παίξεις μπάλα, έτοιμος. Βγήκε ο Σκράγκας το πρωί να μας πει ότι θα αντιμετωπίσει, λέει, την ακρίβεια. Δεν την έχετε αντιμετωπίσει και που δεν την έχετε αντιμετωπίσει. Στα μπαράζ, στα play-off, σε κανονικό πρωτάθλημα, όλο κερδίζει η ακρίβεια, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις. Δεν πρόκειται να αλλάξω, Λευτέρη μου. Σας έχω και ευχάριστα. Παρετήθηκε η βασίλισσα της Δανίας, η Μαργαρίτα, η αδερφούλα της Ανούλας, της δικιάς μας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η θέση είναι κενή, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός με ασεφτά. Έχετε το νου σας, μην χάσετε το διαγωνισμό. Καλύτερη αγάπη απ' όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να του πει ο Μητσοτάκης τι ακριβώς είπανε με κλειστές τις πόρτες με τον Ερντογάν. Αχα, δεν ζητάς να πάρει το πρωτάθλημα το Γάλλο. Εδώ δεν σου λέει πόσα εμβόλια αγοράσαμε και πόσα στείλαμε για να κάψουμε. Θα σου πει τώρα τι είπε με τον Ερντογάν για αυτό που σκέφτηκε στον έξι το Μητσοτάκη. Εσένα, ναι, σε εσένα το λέω. Εγώ μιλάω και στη δικηγοράρα το Μαυρόπουλο. Α, έχω κι άλλο. Πού είναι, γύρισε από την Βενετία ο άλλος. Μ' αρέσει που ενημερώνετε και που πάτε. Πολύ το χαίρομαι. Ας να δω. Α, την καλημέρα μου στο Φώτη τον Αγιασιώτη. Αγιασιώτη, ναι. Γράψε μου, Φωτάρα, είναι ακόμη αυτός ο κοντός που τραγουδάει στα Μουδανιά. Τον Νίκο τον Αναβατζή από την Ασπρόμαυρη Μύκονο, την αγάπη μου. Τον Ηλία στα Φοριού, την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Δώστε. Καλή χρονιά με υγεία και τι, ευχαριστούμε πολύ, Σταυρό. Δώσε. Το σχήμα του κορμιού σου. Το φίλο μου τον Πανάδα στην Ασπρόμαυρη Αθήνα, τον Κωνσταντίνο. Τα φιλιά μου στην Κρητική, άσο ρε. Το μόνο από σένα που μου έχει απομείνει για να γονά. Και μια που πιάσαμε Δανία, μέχρι που να πάμε στο διαλυματάκι, να σας πω και τι συμβαίνει στη Σουηδία. Το παράδειγμα, οι νοικοκύριδες, ενώ εμείς ήμασταν οι τεμπέληδες εδώ κάτω στον νότο, αυτοί επάνω ήταν οι νοικοκύριδες και το ένα και το άλλο, ναι, που ξέρουν τι τους γίνεται κλπ. Στη Σουηδία έχουμε αύξηση κατά 29% στις πτωχεύσεις. Επαναλαμβάνω, 29% στις πτωχεύσεις. Αγγίζουν τις μέρες του 1990, λένε οι ειδικοί για την Σουηδία. Οι νοικοκύριδες αυτοί, ναι, που τα έχουν όλα τακτοποιημένα, ενώ εμείς τεμπέλδες, καβαλετζίδες κλπ. Καταλάβατε. Οι δουλευταράδες, 29% στις πτωχεύσεις. Τα ίχνη των κοιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω, μια σφραγισμένη κατάδικη. Το έρωτας κρυμμένος στο χάος της ψυχής σου με σέρνει σε μια δίκη. Μήπως είμαι τρελός. Γεια σου Κασόλη, Κασόλη που σε θέλει πολύ όλη. Ο Κασόλης είναι ο καρδιολόγος της καρδιάς μας, Χριστάρα, αβελοκυπιώτης. Και τηλέφωνα μετά το διάλειμμα, τώρα μην βιαστείτε και αρχίσετε και μου παίρνετε τηλέφωνα, το επειδή μου κάνετε παραπονάκια, 2310-287-38 το ακούλητο και 6-9-45-2-87-3-8 για το κουνημένο. Είσαι σε μένα. Τι φωνάρα έχω ρε παιδί μου. Μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ό, αλλά έχω πεθάνει. Την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Καλλιώτη, ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμείς να είσαι καλά.
Το μάθατε, ο Λιμνιός πήγε στο Δημήτρης. Ο Λιμνιός πήγε στο Παναθηναϊκό. Τον πήρε μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ. Ο Λιμνιός ήταν 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ 5. Έναν με έναν, μία τρίπλα, δεν μπορούσε να κάνει με τίποτε. Καλό παιδί, φιλότιμο παιδί. Αμυντικά ήταν εξαιρετικός. Αμυντικά ήταν εξαιρετικός. Δεν το συζητάμε. Και ο Φετφατζίδης ήρθε στον Άρη μετά από 1,5 χρόνο από εκεί. Ήρθε στα 33 του. Δεν τον λέει το στο Αποέλ που ήταν τελευταία. Δεν το σήκωσε το κλίμα. Εδώ Αντωνάκης, Χατζόγλου, δεν μιλάμε. Αναστασία Κύρκου δεν ξύπνησε. Εδώ δεν μιλάμε. Πάμε για διαλυματάκια. Επανέρχομαι 9 και κάτι ψηλά. Μη μου κουνηθεί κανείς. Μη μου κουνηθεί κανείς. Άμα κουνηθείς να σε βάλει από τώρα να μαζέψεις τα στολίδια. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε και ξέχασέ με, μα πρώτα ακούσέ με ξανά να σου πω. Εδώ είμαστε. Μάλιστα, εγώ αγαπώ μία, μόνο μία. Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Πω. Τρέμει. Μία, μόνο μία. Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Θα πάρω δεύτερη φορή τον Αργυρό μόλις πιάσω δουλειά σε και τέτοιο γεννό. Τι γελά, εγώ μιλάω σοβαρά. Καλημέρα. Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα της πόλης. Παίζουμε επιθετικά όλη τη μέρα. Χτίζουμε επιθέσεις από πίσω, από το Λίμπερο, όπως είπα ο Κάρα. Άρα να ακούσω πάλι το βράδυ πώς το λένε το παλικάρι μας που λέει. Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Αυτό να ακούσω. Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Πώς? Ο Στεργιάδης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Αυτό είναι. Στο δεύτερο ημίχρο δεν έχει αλλάξει η σύνδεση. Ο Χρήστος ο... Έλα, πού κόλλησα τώρα. Κιώσης, ο Χρήστος Κιώσης. Τον βλέπω λίγο σήμερα, είμαι πεσμένος και στεναχωριέμαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Χρήστος Κιώσης που έχει απέναντί του αυτό που δεν είναι καλά και το λένε Απόστολα Βδέλα. Να ευχηθώ περαστικά στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη τον Ντόμι. Δεν είναι τίποτε. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτε. Μην στεναχωριέστε. Γιατί έχει και πολύ ακροατήριο ο Ντόμις. Να σας πω ότι μπαίνετε στο mat90.com. Το καλύτερο site προγνωστικών και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Το καλύτερο site προγνωστικών σας το προσφέρει το Λίμπερο 107,4 mat90.com και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς, βόβουρα! Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μάθα. Βασιλάρας, χρόνια πολλά Βασιλάρα! Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Όσοι θέλετε τεστ, μπείτε μέσα Φανή Μουρδάλα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς η εταιρεία. Φανή Μουρδάλα έχει τεστ για όλο τον κόσμο. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, την αγάπη μου και στην οστιάδα στον Δημήτρη τον Μουρδάλα. Ρεκόρ λέει έχουμε. Ρεκόρ 182 νεκροί το 2023 σε εργατικά ατυχήματα. Πάντως είναι περισσότεροι από αυτούς στο Κατάρ που το κάναμε ολόκληρο θέμα για τα εργατικά και λοιπά, οι Καταριανοί που κάνουν το Παγκόσμιο Κύπρο και κάνουν αυτό. Ναι, άλλους 1.800 έχουμε χάσει στους δρόμους και οι έμποροι των δρόμων συνεχίζουν να ανεβάζουν τα διόδια. Λοιπόν, οι 182 νεκροί σε εργατικά ατυχήματα δεν είναι άλλο από το... Όχι ότι αυτοί ήταν απρόσεκτοι, μπορεί να γίνανε και απρόσεκτοι, να μην λέω ψέματα, αλλά σίγουρα ήταν εξάντληση από τα ωράρια που είναι τώρα στο χώρο της εργασίας, από την απουσία ελέγχων και σίγουρα από τους μαϊμού ελέγχους. Τι θέλω να πω. Θα σου πω ένα παράδειγμα, δεν θα αναφέρω το όνομά του. Είχαμε για άρση ασυλίας ένα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είχε κάνει αυτός, ήταν μηχανικός, είχε βάλει υπογραφή σε 8 Λούνα Πάρκ, είχε βάλει την υπογραφούλα του, ούτε γνώριζε που ήταν τα Λούνα Πάρκ. Πήγαινε εκεί πέρα αυτός, βάλε μια υπογραφή τώρα να λειτουργήσω, έγινε Χρήστο για να λειτουργήσω, βάλε μια υπογραφή. Έβαζε την υπογραφή αυτός. Καταλάβατε. Ναι, σε 8 Λούνα Πάρκ είχε βάλει την υπογραφή του και δεν ήξερε που ήταν τα Λούνα Πάρκ.
Και έγινε το κακό, ήρθε στη διάσκεψη των Προέδρων για την άρση της ασυλίας. Λοιπόν, και ψηφίζω να έρθει η ασυλία του. Τελειώνουμε, μου λέει Πρόεδρε, λέει, τι είναι αυτά που κάνεις. Λέω, τι είναι αυτά που κάνω. Λέει, εντάξει, λέει, τι εντάξει, λέω. Σε 8 Λούνα Πάρκ έχεις βάλει την υπογραφή σου ότι ήταν εντάξει και χωρίς να ξέρεις που βρίσκονται. Και θέλεις εγώ να πω ότι δεν πρέπει να πας στο δικαστήριο. Ούτε να το συζητάς. Να σε κεράσω 10 καφέδες, 20 μπύρες, καλώς. Αλλά εδώ ούτε να το συζητάμε. Αλλά έτσι σκέφτονται. Σε λέει, αφού είμαστε εδώ μέσα ή κάτω από την ίδια στέγη, είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ήμασταν όλοι ίδιοι, ρε φιλαράκι. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Πώς να το κάνουμε. Και παρεξηγήθηκε γιατί ψήφισα υπέρ της άρσης ασυλίας του. Σε οκτώ Λούνα Πάρκ είχε βάλει την υπογραφή του και δεν ήξερε που βρισκότανε. Αυτός ήταν από την Εύβοια βέβαια. Τα Λούνα Πάρκ είχε Κόρυθο, αν θυμάμαι καλά. Εύβοια δεν είχε κιόλα. Στην Εύβοια δεν είχε. Σε άλλους νομούς. Έλεγαν εκεί οι Σιριζέοι και λοιπά. Έχω ένα δικό μου εκεί πέρα στην Εύβοια μηχανικό. Σε βάλει την υπογραφή του. Στέλνα τα χαρτιά, βάζει την υπογραφή του να λειτουργήσει ο Λούνα Πάρκ. Αμ, τι λες. Δεν κατάλαβες καλά. Αυτά αλλού. Μεθυσμένος. Τι να σου πω, άδειο βαγόνι το μυαλό μου. Αυτοί νομίζαν ότι μπαίνοντας εγώ εκεί θα γίνω σαν τα μούτρα τους. Αν δεν έχει τέτοια πράγματα. Προτιμώ εδώ, Λίμπερο 107,4, να τα λέμε κάθε μέρα. Γιατί μην νομίζετε ότι κάθε μέρα έχω το ίδιο κέφι. Όχι, έρχομαι. Βλέπω το Χριστάρα. Είμαστε και λίγο άνθρωποι μας. Δεν είμαστε ρομποκόπ. Τι να κάνουμε. Αλλά όταν μπαίνω εδώ πέρα μέσα. Το πρώτο τηλεφώνημα που θα πάρω, το πρώτο τηλεφώνημα ανέβηκα. Τελείωσε. Είμαι άλλος άνθρωπος. Τι να κάνω. Και έτσι είμαι τώρα με όλη τη μέρα. Γι' αυτό σας λέω, σας χρωστάω τη μισή μου ζωή. Και μπορεί να μην έχουμε μετρό, αλλά το πληρώνουμε καλά το μετρό. Ο άκτορας μας ζήτησε 4.073.000. Ναι, καλά ακούσατε. Ο άκτορας, η κοινοπραξία, 4.073.000 κλπ. Γιατί λέει είχε ζημίες μέσα στο 23. Εμείς μετρό δεν έχουμε τόσα χρόνια, αλλά από ζημιώσεις τους έχουμε κάνει όλους να ζούνε μέχρι και στα καλύτερα μέρη. Πληρώνω έλεος. Μην νομίζετε ότι τα δίνει από την τσέπη του κανένας άλλος. Εσύ τα δίνεις που με ακούς. 4 εκατομμύρια κλπ. Νομίζω έχουν πάρει κι άλλες αποζημιώσεις. Τώρα μην αρχίσω να ψάχνω. Θα τελειώσει εκπομπή. Εκτός αν θέλετε τελειώσει εκπομπή. Μου το πείτε αυτό. Στο 2310 287 και 38. Πεζάτε δίνετε εκεί πέρα. Θέλουμε το Βασίλη να ακούσουμε τον επόμενο. Ή 6945 287 και 38 από το κουνημένο. Όπως είπε και ο Τόνι, σιγά σιγά το πάνε, αύξηση κρουσμάτων, το πάμε. Συνέχεια, αύξηση κρουσμάτων εκεί. Α, σας χρωστάω βρε και πόσο κάνει η Φεράρι, πόσο πουλάει τη Φεράρι ο Σουμάχερ, το παιδί τώρα το κάνει για να παραμείνει, τώρα το λες ζωή αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τον αφήσει και έτσι. Λοιπόν, είναι 4.300 κυβικά, είναι 490 ύπη και τη δίνει 2.99.500, ούτε 300 χιλιάρικα. Ευκαιρία εσύ που με ακούς, δεν ξέρω αν τα θέλει ο ΕΚΑΣ τα λεφτά, αυτό δεν, μιλήστε με τους ανθρώπους τους δικούς του, εκεί πέρα να δούμε. Πάντως την προσφέρει μόνο τη Φεράρι των 490 ύπων, 299.500. Το βλέπω τη σηκώνει. Πού πας, στην τράπεζα, σηκώνεσαι. Φύγε την εκπομπή, πάπα Φεράρι, γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Γίνονται. Αυτός δεν με χωνεύει. Σένα και για μένα.
ζητάω ξανά στο πλάι μου να μείνεις. Κι αυτό το λέω από να μη δικαιοσύνης. Κι αυτό το λέω από να μη Τι σας έχω, τι σας έχω για να σας γλυκάνω? Ό,τι καλύτερο. Παπασωτηρίου. Ο Χριστάρας, αυτός δεν είναι Χριστός, αυτός είναι Χριστός. Ο καλύτερος άνθρωπος της Θεσσαλονίκης. Πιο καλός και από μένα. Έχει και ανοίξει και καινούριο κατάστημα στην Άνω Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 188, δίπλα στο σιδερένιο το πάρκο, όλοι το ξέρετε. Ναι, το μαγαζάκι του είναι στη γωνία, ένα κουκλί. Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δεν παίζονται. Τώρα βέβαια φεύγουν αυτά σιγά σιγά από την βιτρίνα. Έχει άλλα πράγματα και ο προφητηρού, Παναγιά μου, ο Παπασωτηρίου. Ένας γλυκός κόσμος στον Παπασωτηρίου. Αμέτρητες επιλογές με κλασικές και πρωτότυπες γεύσεις σας περιμένουν. Χριστάρα, βάλε και παπουτσάκια που ήταν η αδυναμία μου. Παπουτσάκια. Ναι. Την πας τα παπουτσάκια, δεν ξέρεις. Και είσαι και στους αμπελοκήπους. Αστέρια. Αστέρια. Μόλις μάζευα μια μισή δραχμή, έτρεχα στα Αστέρια να πάρω παπουτσάκι. Είναι ένα μακρόσυνο. Από κάτω έχει το παντεσπάνι. Στη μέση κρέμα. Και από πάνω σαν το τι με δει. Ναι. Άνοιξε τα παπουτσάκια. Ναι, μένει μόνο να τα δοκιμάσετε. Όχι τα παπουτσάκια, γενικά ό,τι έχει ο Παπασωτηρίου. Βάλε και παπουτσάκια, ρε Παπασωτηρίου. Τα έρχομαι να παίρνω εγώ. Όπου είσαι, στον Εύωσμο τάκι, στον Εύωσμο τα ρόλια. Στον Παύλο Μελάταρτο, στον Παύλο Μελάταρτο. Άκουδε ξέρετε τα παπουτσάκια. Βάλε και ένα κοσταρά μετά, γιατί το παλικάρι μας ακούει φανατικά. Την αγάπη μου στο ασπρόμαυρο σαγράδο, στην Πολύχνη ανεβαίνοντας δεξιά από τη Λαγκαδά. Και άμα το βρεις κλειστό, πάρε από το φυλάκι πιο πάνω που είναι. Ναι, και ψήσεις σπίτι. Ένας τρελός που σ' αγαπάει. Μ' άλλος έχει τα κλειδιά. Γεια σου Ανδρέα Παναγόπουλε από την ασπρόμαυρη Αθήνα. Την αγάπη μου. Την καλημέρα μου στη Βίκη τη Μιχαηλίδη και τον Πάνο. Σήμερα θα ακούσουμε το παλικάρι μας να λέει γκολ ΠΑΟΚ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Όχι γκολ ΠΑΟΚ, γκολ για τον ΠΑΟΚ, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Έτσι φωνάζει. Καλημέρα, καλή εκπομπή, τον όφη να κερδίσω. Όλοι αυτό τον πόνο έχουμε σήμερα και προχωράμε. Την καλημέρα μου στον Πάπη το Σλιουπκίδη. Χρόνια πολλά Αποστόλη και σίγουρα για τον Χριστάρα. Απολαμβάνουμε φιλιά στον Χρήστο. Την καλημέρα μου στον Γιάννη τον Καλλιώτη. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Την Κάτια, καλημέρα. Τα αρώματα από κάτω, Ελίνα. Εδώ στη λέω το σοφού. Ό,τι καλύτερο. Α, το ξέρετε. Την Ουρανία τη Λαζαρίδου, ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου, να είσαι καλά κοπέλα μου. Στην καρδιά σου το χρωστάει. Το Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου του Στρατού προσφέρει 50 κλίνες για τον COVID. Αυτά τα κανάλια έπρεπε να λένε. Να λένε και αυτά. Και αυτά. Και αυτά. Και χθες είχαμε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ με τον νέο τον Στελάρα τον Αγγελούδη, τον νέο μας τον Δήμαρχο. Μέσα σε όλα, καλά για τα οικονομικά θα γίνει... περιμένετε, έχει σύριαλ εκεί. Σύρλεϊ που έλεγε και η συγχωρημένη μητέρα μου. Λοιπόν, έχουμε και το άλλο. Αποφασίστηκε, γιατί υπάρχει ένα χάλι. Εμείς που ερχόμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης με τα σκουπίδια, αποφασίστηκε
να υπάρξει ένας γενικός συναγερμός, έκτακτη ανάγκη να μαζευτούν τα σκουπίδια. Και από τώρα, λέει ο Στελάρας, πρόστιμα σε όσους κάνουν ανακαινήσεις και πετάνε εκείνα τα καδρόνια και τους τοίχους και τα νοβοπάν, τι άλλο έχουν γκρεμίσει, τα πετάνε δίπλα στους κάδους, πρόστιμο θα τρώνε. Επίσης, το πώς θα τους βρίσκεις, ποιος τα πέταξε, είναι δικό του πρόβλημα. Έχει κάμερες. Εδώ στο κέντρο γεμάτο είναι. Και επίσης, πρόστιμο θα πέφτει και σε αυτούς που κάνουν κάτι υπαίθρια πάρτι και τελειώνουν το πάρτι και σηκώνονται και φεύγουν. Καταλάβατε, ναι. Γιατί το χάλι που είχαμε, που τι βρήκανε μετά, που ήταν μια τελευταία εκδήλωση και βρήκαμε το χάλι κάτω και πήγαμε φαγάνες και μαζεύαν τα σκουπίδια, τι πετάξανε εκτός από τα μπουκαλάκια νερό, τι άλλο και. Αυτοί όλοι πρόστιμο αν δεν τα μαζεύουν. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Είναι τόσα πολλά που έχεις κάνει, αλλά... Ο κυβερνητικός πρόσωπος, ο Παύλος ο Μαρινάκης, που αλλού στο Sky τελείωσε η Τουρκιάδα εκεί πέρα 10 λεπτά πριν από τις 9. Δεν κράτησε και πολύ, 50 λεπτά και σήμερα. Προφανώς έχουν ώρα. Λοιπόν, πάλι μιλάει για την τεχνοδεσία. Μας είχε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα. Αύριο θα είναι από την ΕΡΤ, θα μας μιλήσει για την τεχνοδεσία κλπ. Γιατί υπάρχουν αντιδρασούλες. Όσοι έχουν πάει στα χωριά τους βουλευτές και στις κομοπόλεις τους και στις πόλεις τους, βγήκαν στο καφενείο και του λένε: έλα εδώ ρε μπαγάσα. Εμείς σε στείλαμε εκεί πέρα για να πάει να ψηφίσεις για γάμο ομοφιλοφίλων και αυτό και τεχνοδεσία. Έλα εδώ. Μας το είχες πει πριν. Αντιμετώπισαν κάτι. Να το πω ευγενικά, μια δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Την έχουν μεταφέρει προς το Μαξίμου και τώρα να δουν πώς θα το περάσει ο Πρωθυπουργός. Γιατί έχει και εσωτερικά, όπως σας έχω πει, πλεύρης αυτή η ακροδεξή, έχουν ένα θεματάκι, δεν θέλουν να το ψηφίσουν, αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια, να δούμε αν εδώ θα μπει πάλι η πειθαρχική, κομματική πειθαρχία, αλλά ότι θα περάσει, θα περάσει. Τώρα το πώς, δεν ξέρω, δικό το θέμα. Αύριο θα είναι στην ΕΡΤ, θα μας πει τα άλλα, θα σας πω τι θα πει αύριο, δεν υπάρχει θέμα. Τα βιλιά μου στα παρηματοφόρα. Νεάπολη Σικαιών. Γεια σου Λάζαρε. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Όχι, το απόγευμα είναι αυτό. Κατά τις 8.30. Σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος, μειώθηκαν οι καταθέσεις κατά 156 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια ήταν το προηγούμενο μήνα, τώρα γίνανε 156. Λογικό, η ακρίβεια, όλα αυτά. Ναι. Σε βασικά αγαθά, η ακρίβεια στην ενέργεια, που θα τα βάσει η τράπεζα. Αλλά ο Μητσοτάκης και η παρέα του αρνούνται να πάρουν ουσιαστικά μέτρα. Δώσε τον άρχοντα, δώσε. Τα πήρες όλα. Δώσε τα αυτιά μου, δώσε. Μα τον καημό δεν ξεφυγες. Σε πνίξανε οι πίκρες. Τα πήρες όλα και φυγες. Μα τον κατά δεν έδωσε. Γιατί εσύ δεν είχες. Πατάτες, έχω πολύ καλή πατάτα. Ήρθα στη γειτονιά σας το καλό πεδίο Αβδελάς. Καθαρίζω αυλές, ψυγεία, αλουμίνια. Το άλλο πώς το λέει. Πλυντήρια. Παίρνω ψυγεία, πλυντήρια, αλουμίνια. Αλήθεια σου μιλάω. Η χώρια τη κοντά σου, το ίδιο θα πονάω. Ο χρόνος.
Ουρανός άλλαξε, όχι άνθρωποι. Κουμποθείτε. Σόλα και φυγές, μα απ' τον καημό δεν ξεφυγές. Σε πήξανε οι πίκρες. Γεια σου Αντρέα Ζαχαροπλάστη. Τα πήρες όλα και φυγές, μα απ' τη μοτά δεν έδωσες. Γιατί εσύ δεν είναι. Μετά τις 9.30 με αφήνετε μόνο, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Το έχω τσεκάρει. Με αφήνετε μόνο, εντάξει. Δεν πειράζει. Θα παίζω για απέναντι για τον φίλο μου, τον Χριστάρα. Σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αναφερόμενο στην ΕΡΤ και στους καλεσμένους που είχε, ότι ο Ζούλας της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αυτός, από το 19, μόλις μπήκε ο Μητσοτάκης, λέει ο Ζούλας θα είναι και αρχηγός στην ΕΡΤ, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, ζήτησε να ανεβεί 50 λεπτά το τέλος. Από 3 να πάει 3,5. Όχι το Μαξίμου. Ο Ζούλας το ζήτησε. Κατάλαβες. Τώρα θα δούμε τι θα πει το Μαξίμου. Θα δούμε. Εσείς τι λέτε θα πει. Για πείτε μου. Α. Λοιπόν, θυμίζω για τον κύριο Ζούλα, ο οποίος παραμένει στη θέση του, εκκρεμούν καταγγελίες για υπόγειες πρακτικές, για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, κατάχρηση εξουσίας κλπ. Λογικό είναι, στην ΕΡΤ είναι με την κυβέρνηση, κατάχρηση εξουσίας, εντάξει. Αλλά η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, καταγγελίες επαναλαμβάνω ότι είναι. Επίσης, να θυμίσω ότι το τέλος επί Καραμαλή του προηγούμενου αυτού του Μουγκού, λοιπόν, είχε φτάσει 4,24, έτσι. Θυμίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να το κάνει 3,5 το τέλος, αλλά σηκώθηκε ο Μητσοτάκης, πήρε το μαγείο. Τι λες, ρε Αλέξη, που θα μου κάνεις εμένα το μέλλον? Ο κόσμος πεινάει και εσύ θα κάνεις 3,5 το τέλος? Απλά σας το θυμίζω τι έλεγε όταν ήταν από την άλλη πλευρά, όταν ήταν από τα κάτω, όχι πάνω εκεί που ήταν τα κυβερνητικά, όταν ήταν κάτω, κατάλαβες? Ναι, και αυτός ο κ. Αλέξη είπε να το κάνει 3,5, αλλά πήρε το μητράλιο βόλο, καθαρίσω, λέει ο Μητσοτάκης, να το κάνεις 3,5. Δεν κατάλαβες καλά, πεινάει ο κόσμος και εσύ θα μου κάνεις το τέλος 3,5%? Και τι προσφέρει η ΕΡΤ, ρε, που θα μας την κάνεις και 3,5%? Κάτι τέτοια του λέγε και το έβαλε στις 3. Μην γελάς, ρε, εγώ μιλάω σοβαρά εδώ πέρα. Φίλε, δεν είμαστε άτυχοι. Με τη φωνάρα πάω για διαλυματάκι και πανέρχομαι. Μη μάθω ότι είμαι μόνος. Τώρα πάω, το τσεκάρω. Πάω. Ο Πάρης Ευαγγέλου Χριστάρα που σου είχα πει να τον δεις στο TikTok, όλο και ανεβαίνει. Θα τον δούμε το καλοκαίρι εδώ. Παίξαν τα παιδιά που θέλανε το τραγούδι του. Για την αμνησία. Όλη η Ελλάδα τον έμαθε. Πάει αυτός. Θα πάω να τον δούμε. Ο κεντρικός δρόμος στο Κοκκινοχώρι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, το ονομάσει Βασίλης Κάρας. Μάλιστα. Να πας στην προσωπή, να αλλάξεις γνώμη. Άσε με, άσε με, άσε με, μη λες συγγνώμη. Για τον αγιασμό των υδάτων, ο Κασελάκης λέει εγώ δεν πάω, λέει, στο αυτό. Δεν πάω στον Πειραιά με τον Ιερώνυμο, θα πάει στον Άγιο Γεώργιο και στον Κεράτιο μετά που θα πέσει ο Σταυρός, στην Κωνσταντινούπολη. Άντε, ετοιμάστε εκδρομές τώρα, να βρίσκετε και κανένα φράγκο στους καημένους τους Τούρκους που πεινάνε. Θυμίζω ότι έχουμε πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ σε γαρίφαλα από την Ατάλια. Δεν έχω ενημέρωση αν εξοδευτήκαν ή αν έχουμε κάβα και για το Πάσχα. Λέω. Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Όλα τελειώσανε, τέρμα σου λέω. Δεν τελείωσε το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντας και μερικά site, ακόμα και αυτά που είναι και λίγο προς Νέα Δημοκρατία, τι λίγο τέλος πάντων. Βάση περιπτώσει, θέλω να πω, δεν τα αφήνουν το θέμα με αυτό το κομματόσκυλο, το γρανάζι του Άδωνη, αυτή την ταβανιά του,
τα βανιά του. Ο Χρυσοχοΐδης διέταξε δε. Η Αγαπηδάκη λέει, τι δε να κάνουμε τώρα, τι έκανε η κοπέλα, μάζεψε τους αυτούς, τους υπαλλήλους του νοσοκομείου Ερυθρός Αυρός και ήπιαν ένα ποτηράκι για το καλό του χρόνου, παιδί μου, σιγά τώρα, τι έγινε, ναι, ότι κάνανε ταβέρνα το νοσοκομείο, δεν την νοιάζει την Αγαπηδάκη κλπ. Ο Χρυσοχοΐδης λέει, όχι, εδέ. Αλλά η ταβανιά του, η οποία έχει το μικρό της είναι Ελπινίκη. Η Ελπινίκη λέει, είμαστε και στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να το πω, χαίστηκα τι κάνει ο Χρυσοχοΐδης. Εγώ έχω πίσω μου τον Άδωνη και δεν με ενδιαφέρει και τι θα πει αυτός κλπ. Το έχει ξαναπαίξει το εργάκι αυτό η Ελπινίκη, ξέρει από αυτά αυτό το κομματόσκυλο. Ναι, μπήκα μάλιστα στο site του Ερυθρού Σταυρού να δω μήπως ανεβάσαν και φωτογραφίες. Τις είχαν ανεβάσει αλλά φύγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο site επισημαίνει ότι οι επισκέπτες θα πρέπει να φοράνε μάσκα και να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής. Πάω στη φωτογραφία που ανέβασε ο υπάλληλος, τον οποίο οι άλλοι υπάλληλοι του λένε τι έκανες με μασκέ, έκαψες και τέτοια κλπ. Λοιπόν, λέει, δεν βλέπω κάτι εγώ. Δεν φοράει κανένας μάσκα, ούτε η Ελπινίκη, ούτε και μια άλλη στην παρέα της κι αυτή, την Γεωργάκη. Η Γεωργάκη, κάτι μου έλεγε το Γεωργάκη. Η Γεωργάκη ήταν με το κίνημα αλλαγής υποψήφια στις ευρωεκλογές του 19. Αλλά η Ελπινίκη, επειδή έχει, είναι φίλες χρόνια και λοιπά, λέει, α, την πάρω τη Γεωργάκη, την έβαλε υποδιευθύντρια στο νοσοκομείο. Όλες αυτές τις έχει κάνει χωρίς ΑΣΕΠΜΕΠ και τέτοια χαζά η Ελπινίκη. Ό,τι πει η Ελπινίκη, ρε παιδί μου, τελείωσε. Η ταβανιά του, η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μάλιστα, η Ελπινίκη ταβανιά του, σε μια εκδήλωση που έγινε στον Πειραιά για την γυναίκα, μίλησε υπέρ της γυναίκας για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε άλλες υπουργίνες και τέτοια εκεί υπουργίνες να μιλήσουν, οι οποίες είναι πιο αξιόλογες από την ταβανιά του, γιατί η ταβανιά του, από ό,τι διαβάζω, το ρόστερ της δεν είναι και το βιογραφικό της δεν είναι και τόσο αυτό. Μια δημόσιος υπάλληλος είναι, η οποία καταφέρνει και πηγαίνει ψηλά. Τώρα θα μου πεις εσύ, τώρα που με ακούς, λες είναι καμιά θεογκόμενα και τέτοια. Δεν τη λες. Αν και για τον Απόστολο Αβδελά, όλες οι γυναίκες είναι όμορφες. Κάτι ωραίο έχουν. Αλλά εδώ η ταβανιά του δεν, δηλαδή, κάνεις ρουσφέτη γιατί έτσι και. Μην πάει το μυαλό, ας μην το. Απλά ξέχασε στο γλέντι να βάλουν και μάσκες, τουλάχιστον για την προστασία των ασθενών και των υπολείπων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν μετήχανε στο τσιμπούσι, καταλάβατε. Αλλά βλέπω ότι, μάλιστα, την υποστήριξε, ποια λέτε, την ταβανιά του, την Ελπινίκη, ποιος την υποστήριξε. Θα το βρεις, Χριστάρα. Μπα, δεν βλέπω. Η Παγώνα, ναι, την υποστήριξε. Λέει η Παγώνα, λέει, εγώ ξέρετε, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Σώπα καλά, δεν το καταλάβαμε τόσα χρόνια που μας βγαίνει στην δηλώση και μας κάνει. Ψηφίζω, λέει, Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, έκανε και μουτράκια στον Πρωθυπουργό, γιατί δεν μπήκε στο επικρατείας. Να σας τα λέω και αυτά, τα κοτσομπολιά. Λοιπόν, είπε η Παγώνα, λέει, εντάξει, λέει, δεν έγινε και τίποτε, την στήριξε την Ελπινίκη, ναι, μάλιστα. Εγώ πέφτω από τα σύννεφα, δηλαδή, ότι τη στήριξε μία δημοκράτησα την Ελπινίκη. Πέφτω από τα σύννεφα. Σε λίγο θα μας πούν ότι το ζήτησαν και οι ασθενείς. Ναι, σε λίγο, όσο τραβάει αυτό και προχωράει εδώ, θα μας πούν ότι οι ασθενείς ζήτησαν. Φέρετε καμιά ορκίστρα, ρε παιδιά, μέρες που είναι τώρα, είμαστε στο κρεβάτι του πόνου. Φέρετε καμιά ορκίστρα να γλεντήσουμε κλπ. Σε λίγο αυτό θα μας πούνε. Όπως μας είπε ο Μαρκόπουλος, όχι, λέει, η Νέα Δημοκρατία πάει προς το κέντρο, το κέντρο πήγε προς τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ποιο κέντρο δεν ξέρω, τη Θεσσαλονίκη, ναι, των Σερών, το κέντρο πάντως πηγαίνει προς τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι τέτοια χαροπάμα σας λένε και πάτε και ψηφίζετε 41% Νέα Δημοκρατία. Πόσο σε θέλω, κάθε που γίνεσαι ένα μου. Πόσο σε θέλω, να στο φως του φεγγαριού. Κι όσο σε θέλω, η αλήθεια μοιάζει ψέμα μου. Πόσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.
σου γράφω τραγούδια, σου στέλνω λουλούδια. Με σπρέι τους στίχους, καρδιές ζωγραφίζω. Για σένα τους φίλους συνέχεια ζανίζω. Για σένα υπάρχω και ζω. Αχ Μαρία, Μαρία, Μαρία Μαράκι Μαριό. Και σου γράφω τραγούδια. Την καλημέρα μου στην Τζένι Τσόλα και εδώ. Τη Μανουέλα Παρασκευοπούλου. Ξύπνησε η Κύρκο, ρε, πες μια καλημέρα στην Κύρκο. Σε λίγο ανοίγει και το Σαγράδο. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Καλά, άπαικτα πράγματα, άπαικτα, άπαικτα. Έλα ρε κορίτσια, τώρα είναι δυνατόν. Εσύ είσαι ή καμιά άλλη κοπελιά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Αηδίες τώρα, αηδίες. Είμαστε και αγοράκια, δύο εδώ. Γράφω τα... Επειδή ξέρω δεν κοιμηθήκατε το βράδυ, ναι, θα είπατε και αναρωτιόσταν αυτοί οι celebrities πως τους λένε και λοιπά, οι διθενάδες όλοι και λοιπά, ναι, και κάποιοι στρικάκηδες που κάνανε αυτό, που κάνανε άραγε αλλαγή του χρόνου και το ένα και το άλλο. Έχω τσιμπήσει, η Τούνη έκανε στο Μεξικό. Ναι, αμέσως. Ναι, έκανε στο Μεξικό. Λοιπόν, ο Τανιμανίδης με την Μπόμπα, εδώ τα δικά μας παιδιά, κάναν στο Ντουμπάι, όπως και ο Λιάνγκας. Σταματάω λίγο για το Λιάνγκα, είναι η αδυναμία μου, το έχετε καταλάβει αυτό. Ναι, ο Λιάνγκας, αν θυμάμαι καλά, όσοι πηγαίναν και κάνανε εκεί αλλαγή του χρόνου ή κανένα Πάσχα και το ένα και το άλλο, στην εκπομπή του τους τσουρούφλιζε λίγο. Τώρα πήγε ο ίδιος και μάλιστα στην φωτογραφία που ανέβασε λέει «Μας ειρωνεύεται και όλα». Ειρωνεύεται, μας δουλεύει όπως θες πες το, θα μας το πει ο Χρήστος. Λέει «Η πρώτη καλοκαιρινή βουτιά» και κάνει βουτίτσα. Ναι. Ο Λιάγκας που ευτυχώς το παιδί έζησε, άλλο το ένα άλλο το άλλο, είχε φάει ένα αρνί και πήγε έκανε βουτιά και τον συνεφέρανε μετά. Ναι, τον συνεφέρανε μετά και λέει εκεί στα ρηχά. Τι ρηχά, όπου δεν μπορείς να αναπνέεις ρε αγόρι μου, αλλά τόσο τον κόβει. Καλέ, παραλίγο να ξεχάσω το καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Έχω και καλύτερο. Ο Κούγιας, επειδή τον έβαλε το σκουπίδι, όπως τον είπε ο Μαρινάκης, εγώ εμένα είναι ο καλύτερος δικηγόρος. Όποιος είναι ένοχος παίρνει τον Κούγια αυτό και τον σώζει. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν, ο Κούγιας, επειδή τον έβαλε αντιπρόεδρο, νόμιζε ότι είναι και ο γενικός Δερβέραγας εκεί πέρα μέσα και λέει πρωτοχρονιά θα κάνουμε όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές και εγώ μαζί θα κάνουμε στο τάδε ξενοδοχείο στην κάθε όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα κάνουμε μαζί κλπ. Τός νόμιζε ότι ακόμα είναι στον Άρη Πετρούπολης, καταλάβατε. Ναι, και το λέει ο προπονητής της ομάδας, ο καινούριος, του λέει έλα εδώ. Ποιος είπε όλοι να παίρνεις τέτοιες πρωτοβουλίες. Τα παιδιά θα κάνουν στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους. Τι θα πει, λέει το Όβιτς, θέλω να πάω στο ξενοδοχείο. Τι θα κάνουμε μαζί. Δεν κατάλαβε. Εν τω μεταξύ, ο Κούγιας πρόλαβε, το ανακοίνωσε, τα ραντατζούμ, θα κατεδιαβάσει κλπ. Και το λέει ο νέος προπονητής, δεν θυμάμαι και το όνομα του νέου προπονητής. Σιγά σιγά να το μάθουμε αυτό, ναι. Μετά την Τεσάρα εδώ στην Τούπα θα το μάθουμε. Λοιπόν, λέω εδώ, ποιος είπε, λέει, να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Του νομίζει στον Άρη Πετρούπολης. Κάνουμε όλοι μαζί Πάσχα, κάνουμε όλοι μαζί Χριστούγεννα. Δεν κατάλαβε καλά. Μπορεί να θέλει να ανέβει και στο πούλμα και να φάει καμία κλωτσιά κατέβει κάτω. Γιατί ο Άγγελος Αναστασιάδης, δημοσιογράφος πούλμαν, ούτε για πλάκα. Με το ζόρι μας έπαιρναν στο τσάρτερ του Μπατατούδη. Με το ζόρι. Δηλαδή με το ζόρι. Να είναι καλά ο Συρίγος που κάνει εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Τότε ήταν εύκολος ο Συρίγος. Γιοργάρας. Χρόνια πολλά, Γιώργαρε, ό,τι επιθυμείς. Υγεία, ευτυχία. Πώς το λες εκείνο, Γιώργαρε, στο ημίχρονο προπονητής μας πήραξε λίγο τα μπεκ. Ναι, και πήρε μπρος η ομάδα, καταλάβατε. Γκολ για το ΠΑΟΚ στις 8 και 10 αυτό. Λες να το γρουσουζέψω. Με το βλέμμα στους περαστικούς να χα χιλιές σιωπές να ακούς
Δύο παίκτηρες ποδοσφαιριστίνες της Λιόν ανακοίνωσαν τον αραβόνα τους. Λέω, τι πάθανε οι Γαλλίδες, πλάκα μας κάνουν κλπ. Μπαίνω μέσα να διαβάσω. Η μία είναι από την Αυστραλία, η άλλη από την Ολλανδία. Έτσι πέστονται, έτσι πέστο, έτσι πέστο. Και εδώ στην Ελλάδα, λέει, οι γυναίκες είναι περισσότερες. Γι' αυτό εσείς οι κυνηγοί, οι άντριδοι, εμείς μία πήραμε, μία είδαμε, μία αυτή θα μείνουμε. Λοιπόν, για εσάς τους κυνηγούς μιλάω. Έχει κάτι λύκους εδώ η συγνότητα. Ξέρω, εγώ βλέπω τα μηνύματα. Λοιπόν, για εσάς τους κυνηγούς, να ξέρετε ότι είναι περισσότερες. Οπότε μπορείτε να τις διευκολύνετε όλες, να τις όλες. Αυτό. Στο μεταξύ και με αυτά και με αυτά, δεν ξέρω αν τα αναφέρουν τα άλλα παιδιά ότι όσο ακούω, γιατί μετά από εδώ και πέρα ο αθλητισμός είναι στο Λίμπερο, άλλωστε είναι και αθλητικό ραδιόφωνο και έχουμε και τους καλύτερους και τους πιο ενημερωμένους, άλλωστε στα μεγαλύτερα site γράφουν τα παιδιά και στα καλύτερα site. Λοιπόν, δύο αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου λέει ότι είναι ανεμιγμένοι, έτσι δείχνει μέχρι στιγμής, γιατί είναι αποφασισμένος ο υπουργός, όχι ο υπουργός, ψέματα λέω, ο γενικός, να το πάει μέχρι τέλος το θέμα αυτό με, που χάσανε έναν δικό τους από φωτοβολίδα. Είναι και δύο αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου μπερδεμένοι σε αυτό το ζήτημα. Επίσης, ένας που τους ξέφυγε, αλλά τον βρήκανε, το έπαιξε βολεμπολίστας, έβαλε φόρμα και έφυγε από το αυτό ως βολεμπολίστας, έφυγε από το κλειστό γυμναστήριο. Μάλιστα, οι δύο αξιωματούχοι λέει είναι αυτοί και τ' άλλο. Τον κοιτάει η άλλη, τον ξανακοιτάει, κοιτάει γύρω της και του λέει όχι. Το πιάνει μια σκοτωδίνη από ό,τι φαντάστηκα το παλικαράκι, επειδή δεν κατάλαβε τι άκουσε καλά και λοιπά, ρωτάει τους περαστικούς, λέει τι είπε, οι άλλοι του λέγανε νο, μα όχι σου είπε αγόρι μου και το ένα και το άλλο, ναι, τον πήρε το δάκρυ και η άλλη μετά έλεγε ήμουνα προετοίμαστη, δεν το περίμενα. Μαρία, πήγε τόσα χρόνια τα είχατε μαζί, πήγε στη Ρώμη μαζί του, τι δεν περίμενες δηλαδή, τι ήθελες να σε κάνεις στη Ρώμη, να πάτε να φάτε ένα κομματάκι πίτσα 4,80 στα καλά, έχει και πιο φθηνά, μην νομίζετε. Ο Ντέμι Μουρ δεν πάει και πολύ καλά, ο Μπρους Γουίρς, η Ντέμι Μουρ πήγε κοντά του, ναι. Αυτό να μπει τα κάλαδε και το δώσει 2 ευρώ να δεις πώς θα σε φυλάει τα χέρια. Να είσαι καλά την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Βέβαια, να πρώτα να ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, για την συνεργασία, για όλα. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Χρήστο τον Κιώση, ο οποίος πώς και πώς περιμένει να φύγουμε. Ναι, δεν είναι καλά το παιδάκι μου σήμερα, ναι, έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά. Ακολουθούν η Ελένη Μπούτου, γκολ για τον ΠΑΟΚ, ναι, στις 8 και 18 με τον Βασίλη το Βέργη, το είπα σωστά. Βέβαια. Τέλος, τον πέτυχα. Αυτοί στο Sky, στο τουρκοκανάλο, έχουν ανατήσει για κλάματα. Ότι αυτά που λένε είναι για κλάματα, ότι και καλά αυτά είναι η ανεβολίαστη για την έξαση. Δεν τους πειράζει. Πριν σας αποχαιρετήσω, οριστικά, να σας πω και αυτό. Να φοβάσαι τις αγκαλιές που κουμπώνουν. Γιατί όταν ξεκουμπώνουν, πονάνε. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.